Αλλάζουμε θέμα και κλίμα καθώς σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη. Ο 59χρονος δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα. Σοκ στο ξηροχώρι Θεσσαλονίκης. 59χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 84χρονη κατάκητη μητέρα του. Πάνω από 7-8 χρόνια ήταν στο κρεβάτι. Εξασθενημένη γυναίκα. Με ένα απλό χτύπημα ήρθε και το μοιραίο. Ο καθομολογίαν δράστης λίγη ώρα μετά την άγρια δολοφονία βγήκε στην αυλή και απειλούσε τους κατοίκους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι. Έκανα στο τρινοκομείο. Δεν επιτρέπω κανένα να πατήσει στην αυλή μου. Θα του φάξω. Την ηλικιωμένη βρήκε ο μικρότερος γιος της μέσα στο σπίτι. Κάθε μέρα. Ήθελα να με σκοτώσει με ένα πριν ταξίλα, με κυνηγούν στο χωριό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης είχε απειλήσει να σκοτώσει και τον αδερφό του, αλλά και με το τραχτέρι έβγαινε μέσα στο χωριό και κινούνταν απειλητικά προς τους κατοίκους. Όταν έπινε γινόταν άγριο θηρίο. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Βέβαια, τα χάπια που του δώσανε το ψυχιατρίο δεν τα έπαιρνε. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, ο 59χρονος, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα αλκοολισμού, ομολόγησε την πράξη του. «Μείον ένας, παναθάψω τη μάνα μου. Ούτε γραφείο κηδιών, ούτε τίποτα. Είμαι άπορος. Εγώ θα σκάψω και θα τη θάψω μόνος μου». Οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν ζητήσει πολλές φορές από τους γιους να δώσουν την άδεια ώστε να μεταφερθεί η 84χρονη σε κοινωνική δομή, υποστηρίζει ο δήμαρχος. Προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να τους πείσουμε να πάρουμε την κυρία να πάει σε κάποιο ίδρυμα, αλλά αυτό έπρεπε να γίνει με τη συγκατάθεση των ίδιων. Δεν μας έδιναν τη συγκατάθεση, ούτε υπήρχε κάποιος άλλος να παρέμβει. Ο 59χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Φοβερή οικογενειακή τραγωδία. Πάμε στην Αφροδίτη Σπηλιώτη. Αφροδίτη, τι λέει ο ιατροδικαστής? Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, Μαρία, ο 59χρονος μητροκτόνος, καθομολογίαν μητροκτόνος, χτύπησε με μανία την 84χρονη μητέρα, η οποία ήταν κατάχητη και είχε προβλήματα όρασης. Τη χτύπησε με τα χέρια στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο στέρνο και στη συνέχεια τη χτύπησε με ένα μπουκάλι στο κεφάλι. Μάλιστα, στο τέλος προσπάθησε να την πνίξει με τα ίδια του τα χέρια. Σύμφωνα λοιπόν με την ιατροδικαστή, μαρτύρησε στα χέρια του γιου της, ο οποίος εμφανίστηκε το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από δόλο και της ενδοοικογενειακής βίας κατά συρροή. Εμφανίστηκε μετανιωμένος και είπε ότι δεν άντεξα 5 χρόνια την φρόντιζα και δεν άντεξα άλλο. Μια τραγική κατάσταση, Αφροδίτη, και το ζητούμενο βεβαίως είναι ότι κανείς δεν ασχολήθηκε σοβαρά με την κατάσταση του δράστη και οδηγηθήκαμε εκεί. You know what's better than a weekend? A Greek end! Greek end. Well, I just had a massive one. Yes, a Greek end. That's the universally accepted term for how the Greeks spend their weekends. So to give you an idea, a typical Greek end starts with coffees. And then, of course, food. Fun! Sun! Sea! I mean, Greek end. Seriously. Shopping. Shopping? Hi. Wine? Flirt? Arts, bars, music, drinks. The Greeks would love to share this with you. In just a few hours from home, why not make your next weekend a Greekend? See? It's already a thing. Greekend. Doesn't it sound weird? You definitely need a Greekend, love, and soon.